Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Κομμουνιστικό Κόμμα που ε, πήρε αυτή την πρωτοβουλία για τη σημερινή ε, ε, μάζοξη για τα θέματα που απασχολούν όχι μόνο ε, την περιοχή μας, το Περιστέρι, Αγρόλη, την Ε, Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάποια εξειδικευμένα θέματα που νομίζω θα βοηθήσουν και το Γραμματέα και το Κόμμα και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις επερωτήσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή που ανέδειξε το μεγάλο ζήτημα των συγχωνεύσεων των σχολείων. Ήταν από τις ελάχιστες επερωτήσεις που έγιναν και ανάγκασε και την Υπουργό Παιδείας ε, να εκθέσει τις απόψεις της. Λοιπόν, ε, θα περιοριστώ εξειδικευμένα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σχολική στέγη. Το περιστέρι, που έχω την τιμή να είμαι και πρόεδρος, δυστυχώς έχει περίπου... 35 με 37 σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες. Αυτή τη στιγμή το 50% των σχολικών μονάδων είναι από 60 έως 40 χρόνων. Δεν έχουν παραδοθεί τα τελευταία χρόνια, εκτός από ένα πρόγραμμα ΣΔΙΤ από το ειδικό σχολείο, το μοναδικό πριν 6-7 χρόνια, αν δεν πάμε καλά. Είναι υποκατάρρευση τα περισσότερα σχολεία. Αντί να φτιάξουν καινούριε κτηριακές υποδομές, συγχωνεύουν όχι μόνο τμήματα, αλλά για το περιστέρι είμαστε ένα βήμα πριν την συγχώνευση του χρόνου, πιστεύω. Πιστεύω να αποφευθεί αυτό. Και σχολείων. Να πούμε το ίδιο φαινόμενο παρουσιάστηκε γύρω στο 2000 με 2002, όπου στο Περιστέρι 7 με 8 σχολεία συγχωνεύτηκαν και χάθηκαν από το χάρτη των σχολείων του Περιστερίου. Η συνάδελφος Ηλία γνωρίζει πολύ καλά και ήταν ένα από αυτά τα σχολεία που συγχωνεύτηκαν και είναι και αρκετοί συνάδελφοι εδώ που το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μέχρι τότε τα σχολεία λειτουργούσαν πρωί και απόγευμα και αντί να φτιάξουμε καινούργιες μονάδες βρήκαν τη λύση λοιπόν να κάνουν λιώμενες αίθουσες να χωρίσουν τουαλέτες, να χωρίσουν διαδρόμους και να φτιάξουν σχολικές αίθουσες. Η πρόταση λοιπόν είναι νέες σχολικές μονάδες για το Περιστέρι, γιατί έχουμε και περιπτώσεις, όπως είναι το ειδικό, το ΕΚ, όπως το ονομάζουμε το ειδικό σχολείο του, του Περιστερίου, το οποίο έχει ιδρυθεί εδώ και 10 χρόνια και δεν έχει στεγαστεί ακόμα. Έχει δεσμευτεί κτίριο στην περιοχή του Πόθου, όπως λέμε, στο νεκροταφείο, και εκεί ακριβώ βρίσκουν διάφορα προσκόμματα για να μην κατασκευαστεί το συγκεκριμένο κτίριο. Η επαγγελματική εκπαίδευση στο περιστέρι στεγάζεται εκτό από το πρώτο επάλ και το σεκτο καινούριο σε άθλια κτίρια. Καθημερινά έχουμε παραβατικά φαινόμενα στι περιοχέ και προβλήματα στη συντήρηση των σχολείων. Ε, μόλις την περασμένη εβδομάδα οι καθαρίστριες γίνανε επιτέλους, δώσανε μία ώρα ακόμα, μισή ώρα αν θυμάμαι καλά, για να μπορέσουν ακριβώς να λειτουργήσουν με συμβάσεις άθλιες. Μέχρι πέρσι λειτουργούσαν με τρίωρες και εξάωρες συμβάσεις, αυτές είναι και οι φετινές, από 300 έως 600 ευρώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει το κτηριακό να είναι πρώτη προτεραιότητα για το περιστέρι, γιατί θα λύσει μια σειρά προβλήματα και θα αποτρέψει μελλοντικές συγχωνεύσεις. Να συμπληρώσω, δεν θέλω μάλλον, με καλύψαν οι συνάδελφοι, οι πρόεδροι ακριβώ των γονέων και των, των συναδέλφων από τη Γάμα Ελμέ, να πούμε για το περιστέρι ότι έχουμε τέσσερα γυμνάσια που χάσαν ένα τμήμα, συγχωνεύτηκαν και δύο λύκεια. Τα συγκεκριμένα είναι το δεύτερο, το τρίτο, το 14 και το 16 γυμνάσιο. Και από τα λύκεια είναι το έκτο λύκειο και το δέκατο λύκειο. Άφησα τελευταία το δέκατο λύκειο γιατί και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πρωτοστατήσει ακριβώ για την ανέγερση ενό μεγάλου κτηριακού συγκροτήματο σε οικόποδο που έχει αγοράσει εδώ και 15 χρόνια στο περιστέρι. Και δυστυχώ, όχι μόνο δεν βλέπω να προωθείτε και να κατασκευάζετε το συγκεκριμένο συγκρότημα, αλλά μάλλον του χρόνου ίσω βρεθούμε προ με το 7ο ε, και 10ο Λύκειο. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα, με κάλυψαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη σημερινή παρουσία σα.